Ποια είναι τα πρώτα πράγματα που έχει στο μυαλό του ένας προπονητής μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι? Portanto, depois desse jogo, quais são os primeiros pensamentos que treinador tem? São positivos, porque queríamos muito ganhar neste, começar a ganhar neste play-off. Vínhamos de um empate e queríamos ganhar, porque já no último jogo tivemos imensa felicidade, porque deveríamos ter ganho o jogo contra o Panathinaikos. Infelizmente não conseguimos materializar todas as oportunidades que tivemos. E hoje, com maior ou menor dificuldade, era este o nosso objetivo, era vencer o jogo, e estamos de parabéns por isso, os jogadores estão de parabéns por isso. Seguro, a pergunta sobre este tema está θετικά, είναι ικανοποίηση για το γεγονός ότι καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι το οποίο το χρειαζόμασταν πάρα πολύ, γιατί προερχόμασταν από μία ήττα και από μία ισοπαλία. Μία ισοπαλία κυρίως με τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς που δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που είχαμε για να κερδίσουμε και εκείνο το μάτς. Οπότε σήμερα το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δυσκολευτήκαμε αρκετά με νευρικότητα, με το ένα με τον άλλο, με τον τρόπο καταφέραμε και βρήκαμε την οδό για να κερδίσουμε το παιχνίδι και πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές γι' αυτό. Από πλευράς απόδοσης είναι ικανοποιημένος και αν όχι, τι δεν του άρεσε? Em termos de rendimento da equipa, o senhor ficou satisfeito? E se não, o que é que acha que podemos melhorar? Não, eu tenho que ser honesto. Nós entramos um pouquinho nervosos, ao contrário do que eu estava à espera. Pensei que íamos entrar dominantes, pensei que íamos entrar pressionantes. Pensei que íamos ter bola e conseguir ligar o nosso jogo. Entramos algo nervosos, mas com o tempo fomos encontrando o nosso jogo. Depois as substituições também nos vieram dar outra dinâmica. Os jogadores que entraram com muita vontade de ajudar e como disse, nós com o decorrer do jogo fomos melhorando até a fase final. Foi sempre em crescendo e, como disse, os jogadores que entraram estão de parabéns, porque de facto é isto que um treinador quer. É quando mexe na equipa, quem está de fora, acrescentar ainda mais aquilo que os outros que estavam a fazer. Portanto, parabéns também para eles. E a Emily Krenis, perímena em na B. Πολύ δυνατά στον αγώνα, περίμενα να δω μια ομάδα να μπαίνει και να πιέζει από το πρώτο λεπτό τον αντίπαλο. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Παρατήρηκε μια νευρικότητα, μπορούμε να πούμε, η οποία κυρίως αφορούσε την αμυντική μας λειτουργία. Μιας και επιθετικά νομίζω ότι όποτε είχαμε την μπάλα στα πόδια μας καταφέραμε να την κυκλοφορούσαμε σχετικά καλά. Ωστόσο, αμυντικά η αντίπαλη ομάδα μας έτρεξε αρκετά, είναι αλήθεια. Σιγά σιγά βρήκαμε τα πατήματά μας και αρχίσαμε και να γινόμαστε αρκετά απειλητικοί. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος ουσιαστικά δεν είχε ευκαιρία καθαρή, ενώ εμείς από τη δικιά μας πλευρά είχαμε 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου, παρά το αναπάντεχο γκολ το οποίο δεχτήκαμε κόντρα στη ροή του αγώνα. Με τις αλλαγές οι οποίες γίνανε και οι οποίες βοηθήσανε πάρα πολύ την ομάδα, τις δώσανε μεγαλύτερη ενέργεια, τις δώσανε φρεσκάδα, τις δώσανε επιθετική πνοή. Και πραγματικά αυτό είναι αυτό που θέλει να βλέπει ο προπονητής, να πειράζει σε εισαγωγικά την ομάδα βάζοντας ποδοσφαιριστές και αυτοί να ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά και ουσιαστικά να βοηθάνε την ομάδα να κερδίσει. Πάνω σε αυτό, είναι στα τελευταία παιχνίδια χρησιμοποιεί όλο και περισσότερους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο ρόστερ. Ποδοσφαιριστές που μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να μην ήταν ούτε στην 18άδα. Είναι από την ανάγκη λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών και τι περιμένει από αυτούς? Από την πράγμα και nos últimos tempos, o senhor tem utilizado muito mais jogadores, quase todos os jogadores do plantel. Portanto, se isso é por causa da necessidade da equipa, porque tem jogadores muito lesionados, ou é também o facto que os jogadores próprios que estão a entrar estão a dar respostas, portanto merecem estar no lugar que estão. No futebol há várias maneiras de conseguir teres a tua oportunidade. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μπορέσει ένας ποδοσφαιριστής να πάρει μια ευκαιρία να αγωνιστεί. Normal é por mérito próprio, com a tua qualidade, ganhares o lugar no 11. Το πιο φυσιολογικό είναι να τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά στην προπόνηση και λόγω της αξίας σου πραγματικά να αξίζει να πάρεις μια ευκαιρία να είσαι στην βασική εντεκάδα ή να μπεις στον αγωνιστικό χώρο. Menos normal, infelizmente, duro para quem se lesiona, mas através de uma lesão, há uma lesão e tu tens que substituir. Κάτι άλλο επίσης σύνηθες, κρίμα βέβαια για τον ποδοσφαιριστή ο οποίος τραυματίζεται, αλλά δυστυχώς άμα κάποιος τραυματίζεται ανοίγει ένα παράθυρο για κάποιον άλλο να μπει. E o outro é por expulsão. Και ένας άλλος λόγος είναι παραδείγματος χάρη από κάποια αποβολή. Portanto, o que eu digo aos jogadores, porque eu treino-os a todos, eu não treino só os que vão jogar, eu treino todos, sabem aquilo que têm que fazer,
só têm que estar todos preparados para quando a equipa precisar para eles ajudar. É só isso que os jogadores têm que estar preparados, é o foco deles. O meu foco é treiná-los, o meu trabalho é treiná-los, o meu trabalho é dar-lhes recursos para eles responder e o trabalho deles é esperar quando o treinador os chamar, eles estarem preparados para poder, e prontos para poder responder à oportunidade que lhes é dada, seja por mérito próprio, seja por castigo de um jogador ou seja por lesão de um jogador. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο παρακολουθούμε όλα αυτά μαζί, μιας και κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι τραυματίες, οπότε κάποιοι πρέπει να μπουν. Και εγώ αυτό που κάνω κάθε μέρα στις προπονήσεις είναι να προπονώ όλους τους ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές από τη δικά τους πλευρά. Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να δίνουν τα πάντα μέσα στην προπόνηση, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι όταν θα παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία, είτε είναι λόγω τιμωρίας, είτε είναι λόγω αποβολής, λόγω τραυματισμού, είτε λόγω αξίας πραγματικής, να είναι έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά για να μπορέσουν να αγωνιστούν. Μία από τις αλλαγές που έχει γίνει σε σχέση με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι στην κορυφή της επίθεσης, όπου ο Σβιντέρσκι ξεκινάει από τον πάγκο. Έχει να κάνει με την τακτική και με το στυλ του αντιπάλου ή είναι κάτι άλλο? Από την πρώτη, και nos últimos temos também temos vindo o Carol a entrar do banco, portanto, se isso é uma opção tática do treinador, um facto que o Chuba está a ter melhor rendimento dos treinos? Não, para ser sincero, nós só temos dois avançados e para começar logo com dois é difícil. Tu começares com dois porque podes depois ter que precisar para meter e nós só temos dois avançados na equipa. E a verdade é que, nesta altura, posso dizer isso, que o Tsuba tem um micro provável, mas, από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που έχουμε μόνο δύο επιθετικούς και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και με τους δύο μερικές φορές, παρόλο που μερικές φορές ίσως να το θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Ωστόσο, από τη στιγμή που έχουμε μόνο δύο, αναγκαστικά ένας από αυτούς πρέπει να μείνει στον πάγκο. Αυτή την περίοδο είναι ο Κάρολ, θα μπορούσε να, είναι και το, να έχει γίνει και το αντίστροφο. Στο προηγούμενο παιχνίδι μιλήσαμε για τον τεμπούντο του Χρήστου Τζόλη. Σήμερα μιλάμε για το πρώτο του γκολ. Το σχόλιο του. Πρώτα απ' όλα, και στο último jogo que realizamos aqui, estamos a falar do primeiro jogo que fez o Τζόλη e agora estamos a falar do primeiro gol que ele marcou. Comento sobre... Acima de tudo é mérito do trabalho dele, é mérito do trabalho dos treinadores que o treinaram na formação. É um trabalho de todos, é um trabalho da formação do PAOK. A mim, enquanto treinador principal, cabe-me também dizer-vos que ele treina connosco desde janeiro. Foi ganhando espaço dentro da equipa. A oportunidade surgiu e, como disse anteriormente, ele trabalha bem todos os dias e está a mostrar, por mérito próprio, que está preparado para as oportunidades que o treinador lhe deu. Πάνω απ' όλα, τα εύσημα πρέπει να πάνε στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για όλη την δουλειά που έχει κάνει από τον Ιανουάριο που βρίσκεται μαζί μας. Τα επόμενα εύσημα πρέπει να πάνε στους προπονητές που είχε στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πραγματικά έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο με αυτόν, αλλά αυτή τη στιγμή αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο, οπότε μιλάμε για αυτόν. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι μαζί μας από τον Ιανουάριο και σιγά σιγά έχει κερδίσει τον χώρο και τον χρόνο στις προπονήσεις και έχει δείξει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι έτοιμος να αρπάξει όποια ευκαιρία του δώσει ο προπονητής. Του δόθηκε μία στον Ολυμπιακό, του δόθηκε και μία σήμερα και είδαμε ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Se todos os anos conseguirmos no final de cada época da formação meter jogador que seja na equipa principal, será trabalho extraordinário de toda a gente da formação. Και επειδή γενικά έχω και εγώ αρκετά μεγάλη εμπειρία από τις ακαδημίες και από την Sporting αλλά και από την Braga, αυτό που έχω να πω είναι ότι αν καταφέρει ο οργανισμός του ΠΑΟΚ να έχει κάθε χρόνο έναν νέο ποδοσφαιριστή από τις ακαδημίες να μπορεί να τον προωθεί στην πρώτη ομάδα και να αγωνίζεται, νομίζω ότι θα είναι κάτι καταπληκτικό. Επόμενο παιχνίδι είναι ο ημιτελικός κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο μάτς τελείωσε στο 3-2. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει την πρόκριση? Πρώτον, πρόσφυγμα ζόχου, un jogo muito importante para nós, um segundo jogo para os semifinais da Copa contra o Olympiacos. Tínhamos ganhado o primeiro jogo 3-2, portanto, o que é que nós queremos fazer na quarta-feira? Assim, o nosso objetivo é claro, é passar à final da taça, isso é claro. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και είναι μόνο ένας, να περάσουμε στο τελικό του κυπέλλου. Agora sabemos para isso vamos ter que sofrer, vamos ter que defender, vamos ter que atacar. Vamos ter que aproveitar as nossas oportunidades quando as tivermos para fazer golos, como disse, porque queremos muito estar na final da taça e para querermos temos que o fazer dentro das quatro linhas. Ξέρουμε ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρουμε ότι σε κάποιες στιγμές θα χρειαστεί να υποφέρουμε, θα χρειαστεί να παίξουμε άμυνα, κάποιες άλλες στιγμές θα πρέπει να έχουμε το θάρρος και την πρωτοβουλία να πάρουμε εμείς την μπάλα και να επιτεθούμε, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το χρειαζόμαστε. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Εμείς από δικιά μας την πλευρά θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε στον τελικό και θα κάνουμε τα πάντα εντός των 4 γραμμών για να το πετύχουμε.